Οι Βρετανικοί σιδηρόδρομοι, πρώην British Rail, ιδιωτικοποιήθηκαν πρώτοι στην Ευρώπη, με μια διαδικασία που ξεκίνησε το 1994 επί κυβέρνησης Major των Συντηρητικών και ολοκληρώθηκε το 1997 επί Blair των Εργατικών, σπάζοντας την British Rail σε πάνω από 100 ιδιωτικές εταιρείες, με τη Railtrack, ένα γκρουπ ιδιωτικών εταιρείων που πήραν στην ιδιοκτησία τους τη σήμανση, τις γραμμές και άλλα κομμάτια του πρώην εθνικού σιδηροδρόμου, με ευθύνη να τα συντηρούν. Η δουλειά της ήταν να διευκολύνει τον ανταγωνισμό, να μοιράζει φιλέτα σε εργολάβους, διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδό τους από το πλαίσιο της όταν δεν συνέφερε πια, με αποτέλεσμα μια ευρεία και άναρχη κατάτμιση των ζωνών ευθύνης, συντήρησης και κερδοσκοπίας, που είχε και σαν αποτέλεσμα ακόμα και τη δημιουργία γκρίζων ζωνών ευθύνης μεταξύ εργολάβων και αντικείμενο διαμάχης μεταξύ τους. Δύο χρόνια μετά, η ίδια η Railtrack μπήκε στο χρηματιστήριο. Η Railtrack έκλεισε το 2002 μετά από τα κραυγαλαία ατυχήματα στο Southall το 1997 με 7 νεκρούς και 139 τραυματίες, το 1999 στο Ladbroke Grove με 31 νεκρούς και 417 τραυματίες και το 2000 στο Hatfield με 4 νεκρούς και 30 τραυματίες. Από το 1995 έως το 1999 το ποσοστό των σπασμένων γραμμών είχε αυξηθεί κατά 25%. Την ίδια περίοδο το προσωπικό είχε μειωθεί από 18.000 συντηρητές σε 12.000. Το πάρτι κερδοφορίας όμως συνεχιζόταν. Ενδεικτικά, το 2001, πριν το κλείσιμο της Railtrack και παρά 314 εκατομμύρια λίρες χασούρα, η εταιρεία μοίρασε 138 εκατομμύρια λίρες στους μετόχους της. Όμως και με το κλείσιμο της ιδιωτικής Railtrack και με την κρατικοποίησή της το 2002, υπό την αιγίδα της νέας Network Rail, τα πολύ νεκρά ατυχήματα λόγω κακής συντήρησης συνεχίζονται. Η κρατική Network Rail συνεχίζει να χρησιμοποιεί εργολάβους και το 2002 κιόλας, με το καλημέρα δηλαδή, στο Potter's Bar εκτροχιάζεται τρένο που ταξίδευε με υψηλή ταχύτητα, περνώντας πάνω από χαλασμένο τμήμα γραμμών και 7 νεκρούς. Ενώ η υπεύθυνη εργολαβική Jarvis γνώριζε ότι υπήρχε πρόβλημα, δεν το έφτιαξε ποτέ. Ισχυριζόμενη αρχικά ότι το ατύχημα ήταν αποτέλεσμα σαμποτάζ, ενώ αργότερα ισχυρίστηκε ότι επισκεύασε το λάθος τμήμα γραμμών. Η Jarvis απαλλάχθηκε το 2011 δικαστικά, 9 χρόνια δηλαδή τράβηξαν οι έρευνες και οι δίκες. Παρά το ότι το δίκτυο είναι πλέον κρατικοποιημένο, όπως μας κοπανάνε οι συνένοχοι συντηρητικοί και εργατικοί συνέχεια εδώ και 10 χρόνια, σαν πολιτική απάντηση σε όσες πολιτικές δυνάμεις και συνδικάτα καλούν σε κρατικοποιήσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού, ότι είναι η τελική λύση των προβλημάτων της ιδιωτικοποίησης, παρά το ότι είναι λοιπόν κρατικοποιημένο, το πάρτι των εργολάβων συνεχίζεται. Η Network Rail χαρακτηριστικά νοικιάζει τις ράγες στις εταιρείες επιβατικών και εμπορικών δρομολογίων, που με τη σειρά τους νοικιάζουν τα βαγόνια και τις μηχανές από τις εταιρείες που τα κληρονόμησαν από την παλιά British Rail. Κάθε λεπτό καθυστέρησης επιβάλλει πρόστιμο. Ενώ για κάθε λεπτό για το οποίο ευθύνεται η ίδια, πληρώνει αποζημιώσεις στους ιδιώτες. Και καθημερινά έχουμε εκατοντάδες διαμάχες μεταξύ των εταιριών και του κρατικού φορέα και εκατομμύρια αλλάζουν χέρια. Ο αξιολείπητος πραγματικά επιβάτης πληρώνει το ακριβότερο εισιτήριο στην Ευρώπη και ίσως παγκοσμίως. Οι αιτήσιες αυξήσεις των τιμών κυμαίνονταν από 4%, ενώ φέτος αυξήθηκαν κατά 10%. Πολλές εργολαβικές εταιρείες δεν αναγνωρίζουν σωματεία και συλλογικές συμβάσεις, παίρνουν εργάτες από δουλεμπορικά, με ελάχιστη κατάρτιση, συχνή είναι η πρόσληψη οικοδόμων με συμβόλαια μηδενικού χρόνου, που δεν έχουν περάσει την εντατική εκπαίδευση των μονίμων της Network Rail, γεγονός που θέτει και τις ζωές τους σε κίνδυνο. Το 2019, ένας εργάτης με σύμβαση μηδενικού χρόνου βρήκε τραγικό θάνατο στο Πέρλεϊ. Η εξέταση από τη Διερευνητική Υπηρεσία Ατυχημάτων στο Σιδηρόδρομο κατήγγειλε τις βικτοριανές μεθόδους, όπως είπαν, προστασίας και την κόπωση στους εργαζόμενους με συμβόλαια μηδενικού χρόνου. Στις απεργίες χρησιμοποιούν ό,τι προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρουν, διαφημίζουν θέσεις εντελοντών. Ενδεικτικά, η Scotrail το 2010 έφερε μάνατζερς από την εταιρεία του γκρουπ της στα λεωφορεία να κάνουν τη δουλειά πληρωμάτων στα τρένα μετά από λιγόωρο σεμινάριο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες πολύ νεκρές τραγωδίες που φυσικά θα φορτώσουν στα συνδικάτα. Ενώ περιστατικά στα οποία εμπλέκονται μάνατζερς που κάνουν τη δουλειά απεργών δεν διερευνούνται κατά κανόνα. Είναι μόνιμη η τακτική των διαφόρων εργολάβων και εταιριών δρομολογίων, όταν πλέον δεν τους υφέρει, να πετάνε τα κλειδιά πίσω στο κράτος, εγκαταλείποντας το κομμάτι που είχαν, χωρίς καμία επίπτωση και χωρίς να τους εμποδίζει κανείς να αναλάβουν άλλα φιλέτα σύμφωνα με τους νόμους και τις πρακτικές για τη διευκόλυνση του ανταγωνισμού της Βρετανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία βρισκόταν η Βρετανία μέχρι πολύ πρόσφατα.
με το κράτος να αναλαμβάνει το χρεοκοπημένο τμήμα με κρατικοποίηση εξπρες, με σκοπό όταν συγγενθεί το τμήμα να ξαναμπεί στην αγορά σε νέο ιδιώτη με το κόστος κάθε φορά να το φορτώνεται ο λαός. Με το lockdown που επιβλήθηκε το 2020 λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και της χασούρας εσόδων από τις επιβατικές εταιρείες, το κράτος επέβαλε μια μορφή κρατικοποίησης, όπου ανέλαβε το σύνολο του κόστους των ιδιωτικών επιβατικών εταιρείων και τους μισθούς, πληρώνοντας τους ιδιώτες ετήσια αμοιβή για να διευθύνουν τα τμήματα των επιβατικών δρομολογίων που πλέον δεν τους κοστίζουν τίποτα, αφού τα έξοδα τα ανέλαβε το κράτος. Οι μισθοί μας παρέμειναν στάσιμοι επί τρία χρόνια, ενώ ο πληθωρισμός φέτος καλπάζει στο 12 με 13% υψηλότερο στην Ευρώπη. Εν μέσω πανδημίας, οι εργοδότες μας μοίρασαν μερίσματα ρεκόρ στους μετόχους τους, λόγω της ασφάλειας στην κερδοφορία που τους παρήχει αυτή η μορφή κρατικοποίησης. Ενώ η κυβέρνηση ανέλαβε να τσακίσει επιτέλους το Σωματείο των Σιδηροδρομικών, προωθώντας τα σχέδια που είχε έτοιμα από χρόνια. Το 2011 η κυβέρνηση ανέθεσε στον επιχειρηματία Ρόι Μακνάλτη τη διαβόητη μελέτη του για περαιτέρω περικοπές και κατάτμιση των σιδηροδρόμων στη Βρετανία, με σκοπό να μειώνεται το κόστος κατά 1 δισεκατομμύριο λίρες το χρόνο, για την οποία έλαβε και τίτλο ευγενίας. Σχέδιο το οποίο η τωρινή κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να εφαρμόσει και που είναι το αντικείμενο της μεγάλης απεργίας των σιδηροδρομικών που συνεχίζεται ακόμα. Στο πακέτο του εκμοντερνισμού συμπεριλαμβάνεται να έχει το τρένο μόνο το μηχανοδηγό υπεύθυνο για όλα, χωρίς άλλα μέλη πληρώματος σε κάθε δρομολόγιο ή στις πλατφόρμες, τις περικοπές 2.000 συντηρητών γραμμών από την κρατικοποιημένη Network Rail, με παράλληλη μείωση κατά 50% των ελέγχων ασφαλείας σε τρένα, γραμμές κλπ. Δηλαδή, δημιουργούν τις συνθήκες για νέα Hatfield, για νέα Τέμπη, ανθρωποθυσίες στο βωμό των κερδών των μονοπωλίων. Φυσικά, όλα αυτά συνοδεύονται και από τους νέους αντιαπεργιακούς νόμους, που θέλουν να οδηγήσουν σε ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος απεργίας των εργαζόμενων στους σιδηροδρόμους, ξεκινώντας από το νόμο του ελάχιστου επίπεδου επάνδρωσης στις μεταφορές σε περίοδο απεργιών. Ενώ ήδη εφαρμόζεται ο νέος νόμος που θέλει τα συνδικάτα να υποχρεώνονται να ανανεώνουν τις ψηφοφορίες για τις απεργίες τους ανά εξάμηνο. Θα έλεγε κανείς πως με τέτοιες κρατικοποιήσεις τι να τις κάνουν οι καπιταλιστές της ιδιωτικοποίησης. Με τις κρατικοποιήσεις, η κυβέρνηση ανέλαβε αποφασιστικά να επιβάλλει τα μακροχρόνια, όπως είδαμε, σχέδια της αστικής τάξης. Το οριστικό τσάκισμα των συνδικάτων, τις περικοπές μισθών, προσωπικού, δρομολογίων, υπηρεσιών, τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών που έχουμε δει ως τώρα, την απαλλαγή των μονοπωλίων από τα έξοδα, τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους με τη μετατόπιση των εξόδων στο λαό. Οι θέσεις και η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι επίκαιρες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αφού κοινή είναι η πολιτική του κεφαλαίου στις μεταφορές παντού. Πρέπει κάθε εργαζόμενος να τις κοινοποιήσει και να τις συζητήσει στη χώρα που μένει, με τους ντόπιους εργάτες, στα συνδικάτα, στα εργατικά κέντρα. Καμία άλλη δύναμη στη Βρετανία δεν έχει τέτοια φιλολαϊκή πρόταση. Ευχαριστώ.